καλεσμένη τώρα που έχουμε και φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη TV η κυρία Μελίνα Ταπραντζή. Είναι πρόεδρο και ιδρύτρια τη Wise Greece. Σωστά. Σωστά, καλησπέρα. Να σα καλησπέρισω, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο τώρα, δηλαδή δεν γίνεται. Είστε ένα άνθρωπο ευαίσθητο, αγαπάει τη νέα γενιά. Όμω βλέπουμε μια εργαζόμενη μητέρα η οποία δουλεύει και η οποία μπήκε και στο πανεπιστήμιο. Έχω τη χαρά, η αλήθεια, να έχω γνωρίσει τόσε πολλέ γυναίκε, σαν τη γυναίκα που παρουσιάστηκε κάθε φορά, συγκινούμε το ίδιο. Γιατί πραγματικά οι γυναίκε είναι ικανέ για τα πάντα. Και αυτέ τι γυναίκε υποστηρίζουμε κι εμεί μέσα από όλη τη, τη δραστηριότητά μα, τη Wise Greece. Μάλιστα, και πόσα μηνύματα προκύπτουν μέσα από την θέληση και την επιτυχία τη συγκεκριμένη Κυρία. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ε, να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε mm -hmm. λίγο την Wise Greece, να μπούμε λίγο στο κλίμα και να ξετυλίξουμε τη συζήτηση. Η Wise Greece είναι μία μη κερδοσκοπική που από το 2013 που ιδρύθηκε βοηθάμε μικρού Έλληνε παραγωγού τροφίμων από όλη την Ελλάδα να προωθήσουν τα προϊόντα του και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και το δικό μα κέρδο από την πώληση των προϊόντων, αφού φυσικά καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, όλο το κέρδο μετατρέπεται σε τρόφιμα που αγοράζουμε και πάλι από του παραγωγού μα για να τα δώσουμε σε ορφανοτροφία, συσίτια και κοινωνικά παντοπολέα. Φιλανθρωπικό έργο λοιπόν. Ακριβώ. Και από τι δύο πλευρέ. Και βοηθώντα τι μικρέ οικογενειακέ ναι. επιχειρήσει και δίνοντα τρόφιμα σε ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, ο αριθμό των παραγωγών με του οποίου συνεργάζεστε πανελλαδικά, ποιο είναι. Είναι 100 παραγωγοί με 100 μικρέ επιχειρήσει ναι. αυτή τη στιγμή, με περισσότερα από 2.500 προϊόντα. Ενώ έχουμε καταφέρει να δώσουμε πάνω από 90 τόνου τρόφιμα υψηλή διατροφική αξία, το τονίζω, που σημαίνει ελαιόλαδα, μέλια, προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκει εύκολα ένα ίδρυμα γιατί είναι ακριβά. Ναι. Του τα έχουμε δώσει πάνω από 90 τόνου τρόφιμα δωρεάν. Λοιπόν, από τη μία, πώ βοηθάει ο Wise Greece του μικρού παραγωγού, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Και από την άλλη, πώ ε, βοηθάτε τα ορφανοτροφία, τα ιδρύματα, τα παντοπολία. Αναλυτικά θέλω. Ένα παραγωγό, λοιπόν, α πούμε ότι παράγει λάδι. Του είναι ναι. όμως όμω πολύ δύσκολο, όπω καταλαβαίνετε, να το προωθήσει. Δεν, είναι, δεν ξέρει ο ίδιο από γνώσει marketing, του είναι δύσκολο να κάνει εξαγωγέ. Είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε λίγο δεν πίσω είναι τόσο ακόμα. πίσω. Τόσο Σαν... πίσω. νομίζω ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να κάνει τα πάντα. Ένα παραγωγό είναι καλό στο να παράξει το προϊόν του. Δεν χρειάζεται να κάνει και πωλήσει και μάρκετινγκ και εξαγωγέ και τα πάντα. Έρχεται λοιπόν στη Wise Greece, συμμετέχει σε αυτή την κίνηση, βοηθιέται στο να μπει σε νέα σημεία πώληση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εμεί από την πλευρά μα. Το κέρδο από την πώληση αυτών των προϊόντων το μετατρέπουμε σε τρόφιμα που πάει στα ορφανοτροφία. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με, τα, με κάποια συγκεκριμένα βραβεία, έχει αναγνωριστεί το έργο σα και από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και από την παγκόσμια τράπεζα. Ακριβώ. Το 2020, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για όλη την ανθρωπότητα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βραβευτήκαμε και αναγνωρίστηκε το κοινωνικό μα έργο από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και νομίζω αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι η Wise Greece ήταν μία από τι 7 στον κόσμο που βραβεύτηκε για αυτή τη δραστηριότητά τη και μάλιστα η μοναδική από όλε τι χώρε τη Ευρώπη και τη Κεντρική Ασία. Άρα την επόμενη φορά που ίσω σκεφτούμε ότι είμαστε πολύ μικροί για να κάνουμε τη διαφορά, ε, Ωστόσο, δούμε ότι τελικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. The Business of Food, το οποίο ε, αφορά, απευθύνεται, κατευθύνεται στην Κρήτη. Είναι για την Κρήτη, λοιπόν. Είχα Πραγματοποιείται Κρήτη. Ε, αυτό το Σάββατο 9 Οκτωβρίου το μεσημέρι από τις 2.30 ώρα και μετά. Είναι ένα δι διαδικτυακό πρόγραμμα για άνεργους, άνεργες, φοιτητέ, φοιτήτριε, ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και ειδικά στον χώρο των τροφίμων. Ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους, όπως και η κυρία που ακούσαμε λίγο πριν. Ε, όλοι αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται, γράφονται στο site μας, στο και μπορούν δωρεάν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο σεμινάριο ναι. που θα απαντήσει σε ερωτήματα πώς ξεπερνάω τους φόβους μου πώς ξεκινάω ωραία θέλω να γίνω επιχειρηματίας ξεκινάμε λοιπόν από το ψυχολογικό από... κομμάτι από το ψυχολογικό κομμάτι από τα βασικά τι πώς το κάνω Πώς, τι σημαίνει επιχειρηματικό πλάνο, τι σημαίνει επικοινωνία, μάρκετινγκ, προώθηση, εξαγωγέ. Πώ μπορώ πραγματικά να παράξω καινοτόμα προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και πού θα κατευθυνθούν αυτά τα προϊόντα. Και πού θα κατευθυνθούν Επό αυτά τα βάση. προϊόντα. Άρα λοιπόν, μία ομάδα ειδικών αναλαμβάνει να πιάσει αυτού του ανθρώπου από το χέρι κυριολεκτικά, να του ξεκινήσουμε από το μηδέν και να φτάσουμε μέχρι το να έχουν μια πλήρη εικόνα. Του τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και μετά, σήμερα. Α λάβουν οποιαδήποτε απόφαση εκείνοι επιθυμούν. Είναι ένα δωρεάν, να εστιάσουμε στο δωρεάν, δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από το EA Grants to Active Citizens Fund. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ναι. Γι' αυτό και εμεί καταφέρουμε να το δίνουμε δωρεάν, αυτή την, αυτό το εκπαιδευτικό. Και είναι πραγματικά, θέλω να πω, πρωτοκλασάτι εκπαιδευτέ που ο καθένα στον τομέα του αναλαμβάνει να έτσι του συμμετέχοντε στον χώρο τη επιχειρηματικότητα. Οι δυνατότητε τη Κρήτη είναι, είναι έντο είναι αυξημένε. Ένα δυνατό brand name Α, η ακριβώς, Κρήτη. Ακριβώς. Και νομίζω εκεί θέλετε να εστιάσετε. Η και Κρήτη... να δώσετε τα εφόδια στου παραγωγού. Ήταν έτσι όνειρο εδώ και, και... πολλά χρόνια να έρθουμε στην Κρήτη. Δεν σα κρύβω. Θέλαμε να κάνουμε έτσι μια ειδική δράση για την Κρήτη. Πιστεύουμε πολύ στι δυνατότητε των κρητικών προϊόντων. Και γι' αυτό α είναι αρχή αυτό το σεμινάριο για να έρθουμε σε επαφή με την τοπική κοινότητα και να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να, να αναπτυχθούμε και να χτίσουμε σχέσει με την Κρήτη ακόμα μεγαλύτερε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λίγο κάποιε λεπτομέρειε. Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Mm -hmm. Σωστά. Το επόμενο Σάββατο. Ναι. Ε, πού μπορεί να μπει κάποιο, πώ είναι η διαδικασία. Θα μπει στο site μα λοιπόν wisegrease.com. Ναι. Εκεί θα δει ακριβώ το πότε θα γίνει το σεμινάριο, τι ώρε, ποιοι είναι οι εκπαιδευτέ. Ναι. Θα πατήσει, πολύ απλό είναι, το link εγγραφή, θα απαντήσει σε κάποιε πολύ απλέ ερωτήσει για το τι γνωρίζει ήδη για την επιχειρηματικότητα ναι. και από εκεί και πέρα θα συμμετάσχει με τι οδηγίε που θα του στείλουμε. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο λοιπόν. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται αρκεί να έχουμε μια σωστή κατεύθυνση, να έχουμε όρεξη και ένα πλάνο και να έχουμε και κάποιου μέντορε να, να, αποφύγουμε κάποια λάθη Ακριβώς. στην πορεία. Ακριβώ. Ο ρόλο τη Wise Greece. Ακριβώ. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πολύ. Ήρθατε από την Αθήνα. Ε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για, για μα για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας Καλή ευχαριστώ. επιτυχία, συγχαρητήρια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ.